δική σας επιλογή, σας έχω δώσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα σε βάλει στη γωνία την πολιτική. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, συμπαγός και ομοθύμος, είναι απέναντι στο νοφασιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Και πιστεύουμε ότι με βάση το νόμο, το Σύνταγμα και το νόμο, πρέπει να κριθεί η δραστηριότητα εγκληματική αυτής της οργάνωσης και πιστεύουμε επίσης ότι η δημοκρατία πρέπει να αμυνθεί. Πρέπει να προσκομιθούν όλα τα στοιχεία στη δικαιοσύνη και δεν πρέπει να γύρονται ζητήματα και να δημιουργούνται εντυπώσεις ευαισθησιών που είναι δυνατόν να επηρεάσουν σε αυτό το στάδιο το έργο της δικαιοσύνης. Δεύτερον, είναι προφανές ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και η συζήτηση στη Βουλή με τις τοποθετήσεις όλων των κομμάτων δημιουργούσαν ένα ευρύ πλαίσιο για να εκφραστεί πολιτικά η μέγιστη συνένεση της Ελληνικής Βουλής γύρω από το θέμα της αντιμετώπισης της ανθρωπικής κρίσης και όχι μόνον. Η μέγιστη θεσμική συνένεση να εκφραστεί πέρα από την πολιτική συνένεση εν όψη των κρίσιμων συναντήσεων της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού μεθαύριο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής και τη Δευτέρα στο Βερολίνο. Έχει μεγάλη σημασία το κλίμα αυτό της ευρύτατης πολιτικής, θα το διαδρομώ από εθνικής συνένεσης, που εκφράζεται με αφορμή το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπικής κρίσης, αλλά που μπορεί να έχει, επαναλαμβάνω, σημαντικότερη πολιτική νοηματοδότηση σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, να εκφραστεί από τη Βουλή σήμερα. Άκουσα με προσοχή τις διεξόδους που πρότεινε ο πρώην πρόεδρος ο κ. Μαρακής. Αν μια δήλωση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να καταχωριστεί στα πρακτικά με την οποία δηλώνει ότι ψηφίζει επί της αρχής το νομοσχέδιο, αυτό νομίζω ότι είναι μια λύση που μας βγάζει από άλλου τύπου διαδικαστικές εδώ πέρα αντιδικίες. Αν είναι αποδεκτή από τη Νέα Δημοκρατία, εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ την προκρίνουμε και φαντάζομαι και το Προεδρείο θα έχει καμία αντίρρηση σε αυτή την πρόταση. Το Προεδρείο το πρότεινε, κύριε Φίλτε. Δεν χρειάζεται να φαντάζεστε. Το πρότεινε και το δέχθηκε. Δεύτερον, τρίτον θέμα. Είναι προφανές, αφού έχουμε και τυπικά διασφαλίσει αυτήν την ευρύτατη θεσμική συνένεση της Βουλής, ότι τα ζητήματα που προκύπτουν από ατυχείς χειρισμούς όλων των πλευρών, ουδείς είναι υπεράνω ευθυνών εδώ μέσα. Να είμαι σαφής. Άλλο λιγότερο, άλλο περισσότερο. Και ουδείς εκφράζει προσωπικά την αυθεντική λειτουργία της Βουλής. Υπάρχουν θεσμικοί ρόλοι. Καμία αντίρρηση. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαθα και αναφέρουμε σε όλες τις πτέρυγες και όλες τις πλευρές. Δεν βγάλω κανένα απ' έξω. Με τις διαβαθμίσεις τους. Είναι ένας τρόπος ο οποίος ελάχιστα τιμά τη Βουλή και δίνει ένα σήμα στην κοινή γνώμη που προάγει αυτό που ονομάζουμε φαινόμενο απαξίωσης της πολιτικής. Άλλα πράγματα περίμενε ο κόσμος να δει από εμάς σήμερα. Άλλη ομοφωνία και συνένεση να έχουμε. Άλλη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών και εθνικών προβλημάτων. Και όχι διαδικαστικές αντιδικίες. Γι' αυτό και εκφράζω, πιστεύω, και άλλες πλευρές και όχι μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ και το Προεδρείο εκφράζουν νομίζω, πρέπει η διάσκεψη των Προέδρων να συζητεί και να μην προκαταλαμβάνουμε ζητήματα διαδικασίας. Να συμφωνούμε σε μια στοιχειώδη διαδικασία με βάση τον κανονισμό. Και όπου υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες, διότι δυστυχώς η δημιουργική ασάφεια φαίνεται ότι εμφυλοχωρεί σε πολλά κείμενα, να υπάρχει μια συζήτηση και μια κατάληξη στη διάσκεψη των Προέδρων. Επιτέλους, δεν πρέπει να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η λειτουργία της Βουλής μοιάζει με γόρτιο θεσμό. Ευχαριστώ.